Περνάμε και που βιώνουμε 10 χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά εμείς στο ΒΙΠΑ την εταιρεία την έχουμε κρατήσει ενεργή. Όλο το έργο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν 90% και περιμένουμε μήπως ανοίξει η αγορά και μπουν οι επενδυτές να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το πάρκο σαν βιοτεχνικό χώρο όπως προβλέπετε. Μάλιστα. Έχετε μάλλον γενική συνέλευση στις 17 Ιουνίου. Τι θα συζητηθεί εκεί, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Ναι, 14 χρόνια περάσανε από την εκλογή του τελευταίου ΔΣ. 17 έφτου, μέρα Τετάρτη, στέλνω το απόγευμα στο Σύλλογο των Εμποροβιοτεχνών. Θα έχουμε την Γενική Συνέλευση που θα είναι ενημέρωση για τα θέματα δηλαδή που θα μας απασχολήσουν, είναι ενημέρωση για την πορεία του έργου. Οικονομικές καταστάσεις, ολοϊσμός-απολοϊσμός και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Τα 7 μέλη, δηλαδή τα αιρετά που πρέπει να μπουν στο 10μελές Συμβούλιο. Όλα αυτά τα χρόνια το κρατάτε με νύχια και με δόντια. Προσπαθείτε, οι οικονομικές δυσκολίες πολλές έχουν πέσει, έχουν δοθεί χρήματα για όλο αυτό το εγχείρημα. Και προσπαθείτε, ελπίζοντας λοιπόν, να ανοίξει η αγορά. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Σωμαράκη? Δηλαδή, ας πούμε, είναι θέμα του Υπουργείου να σας χρηματοδοτήσει, να εντάξει, να δώσει την άδεια? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το να γίνει αυτή η εταιρεία μια εταιρεία ΑΕ, η ΒΙΠΑ Ράπτρας ΑΕ, ήταν κατ' εντολή του κράτους μέσω του ΣΧΟΑΠ να βρεθεί χώρος και να γίνει η μελέτη για την ανάπτυξη αυτού του επιχειρηματικού πάρκου. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία και δεν πρέπει να την αφήσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την οριμότητα του έργου, που απομένει ακόμα μία μελέτη, η πράξη εφαρμογής. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί και η πολεοδομική μελέτη του πάρκου και μένει ακόμα η πράξη εφαρμογής, την οποία σκόπιμα την έχουμε παγώσει, διότι όταν εκδοθεί έχουμε 3 χρόνια να κατασκευάσουμε το έργο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το έργο έχει οριμάσει κατά 90% και πρέπει να δούμε φως από το κράτος ή από την περιβάλλουσα οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, αν υπάρχει δυνατότητα κάποια στιγμή ανάπτυξης να μπορούν να επενδύσουν εταιρείες και να εγκατασταθούν μέσα σε αυτό το πάρκο. Μόλις δούμε λοιπόν φως θα ολοκληρώσουμε αυτή την πράξη εφαρμογής και να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε. Μάλιστα. Οι μέτοχοι τι λένε για όλα αυτά, τι πιστεύετε έτσι για την επόμενη μέρα? Ζούμε σε περίοδο κορονοϊού, η αγορά περνάει για άλλη μια φορά τη δική της δοκιμασία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προχωρήσει το εγχείρημα αυτό? Κοιτάξτε, οι μέτοχοι έχουν βάλει κάποια χρήματα ανάλογα με τις μετοχές που έχουν ζητήσει. Εμείς οφείλουμε να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία, τα λεφτά του κόσμου, των 120 αυτών επιχειρηματιών που έχουν επενδύσει στην κατασκευή του πάρκου και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην χαθούν αυτά τα λεφτά και να αξιοποιήσουμε τέλος πάντων αυτή τη διαδικασία. Ο χρόνος τώρα περαίωσης και ολοκλήρωσης, είπαμε, εξαρτάται από την περιβάλλουσα, την περιραίουσα οικονομική κατάσταση της χώρας. Μάλιστα, 17 λοιπόν Ιουνίου. Δεν ξέρω έτσι το κάλεσμά σας, αν θέλετε να τονίσετε κάτι προς τους μετόχους, αν μπορούν να έρθουν να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια και νέα άτομα, νέοι επιχειρηματίες. Θυμόμαστε ότι και από άλλες περιοχές του Δήμου μας υπήρχε ενδιαφέρον κάποια περίοδο. Ναι, υπήρχε και υπάρχει. Mm-hmm. Και υπάρχει. Απλά προς το παρόν δεν φαίνονται. Δηλαδή μας ρωτάνε τι γίνεται με το πάρκο, αν θέλουμε να βάλουμε κάποια λεφτά. Εντάξει, τους λέμε ότι είμαστε στη διαδικασία αυτή που είμαστε τώρα, στην τελική έγκριση. Ο κόσμος βέβαια δεν μπορεί να ρισκάρει κάποια χρήματα, αν το θέλετε, να βάλει κάποια λεφτά δηλαδή στην εταιρεία. Και παραμένουμε με τους μετόχους που οι ενεργοί μέτοχοι που είναι γύρω στους 119, στην ακρίβεια 120 που είναι στην εταιρεία αυτή τη στιγμή. Νεότεροι τώρα θα μπουν σε κάποια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όταν πραγματικά δούμε ότι το έργο προχωράει, τότε όντως θα αναζητήσουμε και τους επενδυτές αυτούς να μπορέσουν να αγοράσουν κάποιες μετοχές για να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Mm-hmm.
Καλή πορεία λοιπόν να ευχηθούμε, καλή συνέχεια. Αιτήσεις, αν κάποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για το ΔΣ. Μέχρι 15 έκτου μπορεί να υποβάλει, να μας πάρει τηλέφωνο, να το δηλώσουμε, να ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Να ξέρουν ότι θέλει δουλειά το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό τα πράγματα. Έτσι, εμείς θέλει έχουμε και παρέψει, τρέξουμε σε υπηρεσίες, σε υπουργεία. Εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τα τελευταία αιτήματα που έχουμε ζητήσει τα έχουμε στείλει ήδη στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουν ενημερωθεί και οι τοπικοί βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες. Με τον Δήμαρχο είχαμε συναντηθεί προκαιρού και τον έχουμε ενημερώσει. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και μακάρι να πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Μια προσπάθεια 10 χρόνων τώρα. Την έχουν σεβαστεί όλοι, πρέπει να τη σεβαστούμε ακόμα για λίγο, ελπίζω, και το κράτος να σεβαστεί αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει και να την αξιοποιήσει. Εξάλλου το ίδιο το κράτος σας προέτρεψε να μπείτε σε όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε οφείλει εντός ή εκτός εισαγωγικών να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που λέτε. Και να σεβαστεί και να αξιοποιήσει τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν νοείται η Ράπετρα χωρίς κάποιο βιομηχανικό πάρκο. Δεν νοείται με τόσες επιχειρήσεις κατασκευαστικές, με τόσες μεταφορικές εταιρείες, με τόσες εξαγωγικές εταιρείες, τυποποιητία κτλ. Να μην έχει το χώρο που θα μαζέψει όλες αυτές και να είναι Σκόπιο στον κάμπο ή από εδώ και από εκεί. Δίνει και άλλα κίνητρα για ανάπτυξη, μια συγκέντρωση. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι όσοι έχουν εμπλακεί με αδειοδοτήσεις και άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων τέτοιων μονάδων, έχουν δειλοπαθήσει από το να πάρουν μια κυκλοφοριακή σύνδεση, να μεταφέρουν τα δίχτυα υποδομής, νερό, τηλέφωνα, ΔΕΗ κτλ. Να πάρουν χρήση γης, όλα αυτά δεν θα υπάρχουν στο βιομηχανικό πάρκο. Είναι μια πιο ξεκάθαρη δηλαδή η κατάσταση και η επένδυση αυτή που θα κάνουν. Θα έρθουν να κουμπώσουν όλα τα δίχτυα αυτά και απλώς θα στήσουν το κτίριό τους, η οποία επένδυση είναι μέχρι 100%, δηλαδή αυτό που μας λένε κάθε φορά όσοι κάνουν την εγκατάσταση ή όσοι κάνουν νέα εγκατάσταση σε επιχειρηματικά πάρκα, επιδοτούνται αρκετά καλά η όλη του το όλο project. Να μάθουμε και τι είναι το βιοτεχνικό πάρκο, γιατί ακούμε βιπά. Οι παλιότεροι μπορεί να ξέρουν, πρέπει να μπουν έτσι και οι νέοι που θέλουν να επενδύσουν, να σκεφτούν αυτό το ενδεχόμενο και να σας πλαισιώσουν, να ενημερωθούν, και μακάρι να προχωρήσει όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν. Κοιτάξτε, όταν εγκριθεί το πάρκο και κατασκευαστεί, πιστοποιηθεί τέλος πάντων, αναγκαστικά ορισμένες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να χωροθετηθούν, και είναι πάρα πολλές αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, αναγκαστικά θα βρουν χώρο, θα πρέπει να εγκατασταθούν μέσα στο βιομηχανικό πάρκο. Το προβλέπει αυτό και το ΣΚΟΑΠ που λέγατε πριν. Υπάρχουν περιορισμοί και όροι στην ανάπτυξη κάποιων επιχειρήσεων, στο πού θα αναπτυχθούν και πού θα ιδρυθούν, εννοούμε σε οικοπαιδικά, σε τις κτηριακές τους υποδομές. Οπότε... Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή είχαμε το πάρκο, δεν θα είχαμε πρόβλημα ούτε με τα φυτικά υπολείμματα, ούτε με τα ανακυκλώσιμα υλικά, ούτε με τον άλλο, τίποτα. Δεν θα υπήρχε δηλαδή τέτοιο πρόβλημα. Απλά θα άνοιγε και δρόμους λοιπόν για νέες επενδύσεις. Ακριβώς. Ναι, φυσικές επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να χωροθετηθούν και πάντα ακούμε το πρόβλημα μιας εταιρείας που δεν μπορεί να επεκταθεί γιατί δεν δίνουν χρήση γης, δεν μπορεί να εγκατασταθεί εκεί, τα φυτικά υπολείμματα πεταμένα από εδώ και από εκεί, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα νάιλο πάλι το ίδιο, πρέπει να αποθηκεύονται, να κάποιο τρόπο να τεμαχίζουν και να μεταφέρονται. Δηλαδή πάρα πολλές εταιρείες, δραστηριότητες οι οποίες δεν μπορούν να χωροθετηθούν, όπως είπαμε, μπορούν να μπουν άνετα σε αυτό το πάρκο. Θα δημιουργηθούν λοιπόν νέες συνθήκες στην αγορά, στο τοπίο της Ιεράπετρας. Και εργασίες κατ' επέκταση κτλ. Ωραία, περιμένουμε τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, εγώ θα καλέσω τους μετόχους να έρθουν 2017 του έκτου. Αν τυχόν δεν έχουμε απαρτία, θα επαναληφθεί 22 έκτου. Να ψηφίσουν, να ακούσουμε τι ο πρόεδρος ο Γιακουμάκης, ο Στέλιος, θα μας πει, και από εκεί και πέρα πάλι θα συνεχίσουμε τον αγώνα όπως ξέρουμε. Ήδη έχουμε ενημερώσει αυτούς που πρέπει να ενημερώσουμε και προχωράμε, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει το σκηνικό στη χώρα μας και γενικότερα στον κόσμο.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σωμαρά, και την καλημέρα μας. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.